When you look at me, tell me what you see. Δύο έρωτες, δύο γάμοι, δύο σύζυγοι και δύο επαγγελματίες, δύο γυναίκες. Και αν θυμηθούμε αυτό που έλεγαν οι γιαγιάδες, ότι η γυναίκα είναι αυτή που φτιάχνει τον άνδρα, θα οδηγηθούμε αυτομάτως στις δύο κυρίες που την 11η Νοεμβρίου θα δώσουν τη δική τους μάχη για την ανάδειξη της κυρίας Προέδρου. Το TV Weekend συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία για τις ζωές των δύο γυναικών που βρίσκονται πίσω από τους δυναμικούς άντρες τους, οι οποίοι σήμερα διεκδικούν τη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος για τη σύζυγο του Ευάγγελου Βενιζέλου Λίλα Μπακατσέλου και φυσικά την Άντα Παπανδρέου, σύζυγο του Ανδρέα Παπανδρέου. Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας της Θεσσαλονίκης, η Βασιλική Μπακατσέλου είναι μια δυναμική δικηγόρος, αλλά και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αναπήρων Παιδιών. Εντύπωση κάνει το γεγονός ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος ζει μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς τόσο η σύζυγός όσο και η κόρη του μείνουν μόνιμα στη συμπρωτεύουσα. Ο Βαγγέλης είναι στην Αθήνα όχι τις τελευταίες μέρες, από το 1993 που έχει ασχοληθεί με την πολιτική, ένα μεγάλο μέρος της ζωής του το περνάει στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε ως οικογένεια μόνο τα Σαββατοκύριακα. Η Άντα Παπάνου Παπανδρέου μεγάλωσε στην Πάτρα. Είναι πτυχιούχος του Πολυτεχνείου, με μάστερ στην αεροναυπηγική και πολύ μελετηρή από τα πρώτα σχολικά της χρόνια. Δηλώνει λάτρης της γαλλικής λογοτεχνίας, της τεχνολογίας, αλλά και των τεχνών γενικότερα, και μαζί με τη 16χρονη κόρη της βρίσκεται πάντα διακριτικά στο πλευρό του σύζυγου της, Γιώργου Παπανδρέου. Τόσο η Λίλα όσο και η Άντα ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα τους συζύγους τους, παραμερίζοντας κάθε προσωπική φιλοδοξία, αφού γνώριζαν εξ αρχής ότι η ζωή τους και κατ' επέκταση η συμπεριφορά τους θα έμπαινε πάντα κάτω από το στόχαστρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η Λίλα Μπακατσέλου γνώρισε τον Βαγγέλη Βενιζέλο στη νομική σχολή και ο νεαρός τότε φοιτητής του δεύτερου έτους δεν δίστασε να κάνει την πρώτη κίνηση. Εξάλλου η αφορμή για συζήτηση δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί. Οι δυο τους έχουν την ίδια μέρα γενέθλια και τους χωρίζει μόνο ένας χρόνος. Την 1η Ιανουαρίου του 1957 εκείνος και του 1958 εκείνη. Κοινό ζώδιο και κοινές εμπειρίες από γενέθλια που έχουν το ξεχωριστό χαρακτηριστικό να συμπίπτουν με την πρωτοχρονιά. Οι ρέμοι άνθρωποι τέριαξαν αμέσως και μόλις τελείωσαν τη νομική και πιο συγκεκριμένα το 1980, παντρεύτηκαν σε ηλικία 23 ετών εκείνος και 22 εκείνη. Νομίζω ότι ο χαρακτήρας του ήταν τόσο αποφασιστικός, ετοιμόλογος και πολύ καλός ρήτορας από την εποχή ακόμα των αμφιθεάτρων της νομικής σχολής, και νομίζω ότι αυτό ήταν το οποίο τον χαρακτήριζε από τότε. Άλλωστε και εγώ κάπως έτσι τον συνάντησα και έτσι και με γοήτευσε. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου συμβουλεύεται συχνά τη σύζυγό του πριν πάρει δύσκολες αποφάσεις. Η σχέση της Άντας Παπανδρέου εξάλλου με την πολιτική ξεκίνησε από τα πρώτα φοιτητικά της χρόνια. Ήταν από τις πιο δραστήριες φοιτητρίες και από τα πρώτα μέλη που εντάχθηκαν στο νεοσύστατο τότε ΠΑΣΟΚ. Η γνωριμία της με τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν καθοριστική. Η Άντα Παπανδρέου είναι μια γυναίκα που βασίζεται πολύ στα συναισθήματά της, λένε όσοι την γνωρίζουν καλά. Και αυτό το απέδειξε όταν παράτησε την καριέρα της, αφού ερωτεύτηκε τον μελλοντικό της σύζυγο. Ο γάμος τους έγινε στο χωριό Καλέντζη στην Αχαΐα, τη γενέτειρα του παππού του Γεώργιου Παπανδρέου. Η Λίλα Μπακατσέλου αγαπούσε από μικρή τη γυμναστική και το χορό, τα οποία και κάνει έως τώρα. Αντίθετα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος εγκατέλειψε την κοπηλασία και την ιστιοπλοεία λίγο μετά το γάμο τους. 9 χρόνια αργότερα ήρθε στον κόσμο και η κόρη του Σελβίνα, για την οποία σήμερα και οι δύο τους γονείς είναι πολύ περήφανοι. Ίσως γιατί ακολουθεί τα χνάρια τους, αφού μόλις έχει περάσει στη νομική. Παρά την απουσία του, προσπαθεί να αναπληρώσει τα κενά με άλλους τρόπους, όταν βρίσκεται κοντά στην Ελβίνα, την οποία υπεραγαπά, και νομίζω ότι και εκείνη του ανταποδίδει την αγάπη αυτή. Έτσι έχουν μια αμοιβαία αγάπη, όπως λένε μεταξύ τους. Από πολύ μικρή η Ελβίνα έχει μάθει να λέει ότι η αγάπη μας είναι αμοιβαία. Τον τελευταίο καιρό οι εμφανίσεις της Άντας Παπανδρέου κάνουν όλο ένα και περισσότερη εντύπωση, καθώς η εμφάνισή της έχει βελτιωθεί αισθητά.
Αδυνατισμένη και πιο τολμηρή στις στιλιστικές της επιλογές, η σύζυγος του Γιώργου Παπανδρέου έχει επιλέξει να βάλει στο περιθώριο τα αυστηρά και σκουρόχρωμα ταγιέρ και να προτιμάει τα πιο έντονα χρώματα που την φωτίζουν και βγάζουν μια πιο νεανική και μοντέρνα εικόνα της ίδιας προς τα έξω. Το ζεύγος Βενιζέλου παραμένει μακριά από τα στέκια των Αθηνών, όπου η Λίλα είναι σχεδόν άγνωστη. Οι συνήθειές τους είναι ίδιες εδώ και 27 ολόκληρα χρόνια, όπως και οι παρέες τους επίσης. Ακόμα και στις διακοπές τους αποφεύγουν τα εξεζητημένα πράγματα και ο πιο σταθερός τους προορισμός είναι η Ουρανούπολη, από όπου και ο Βαγγέλης Βενιζέλος βρίσκει την ευκαιρία να επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Τηλεοπτικά την είδαμε πρόσφατα στο πλευρό του Ευάγγελου Βενιζέλου, πιθανότατα για να ενισχύσει το οικογενειακό του προφίλ, τώρα που είναι μια δύσκολη για εκείνον περίοδος. Η Άντα Παπανδρέου θα έλεγε κανείς ότι προτιμά να μένει διακριτικά στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου. Κρατάει και εκείνη τις πιο προσωπικές τους στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας παράλληλα και την κόρη τους Μαργαρίτα, η οποία είναι ένα κορίτσι που έχει μάθει να ζει φυσιολογικά και να απολαμβάνει την καθημερινότητα όπως όλα τα άλλα κορίτσια της ηλικίας της. Η Λίλα Μπακατσέλου και η Άντα Παπανδρέου αποδεικνύουν με τη συμπεριφορά και την παρουσία τους πόσο σημαντικό ρόλο έχουν στη ζωή του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου αντίστοιχα. Δύο μοναδικές κυρίες που γνωρίζουν πολύ καλά το ρόλο αλλά και τα όρια τους και αποτελούν η κάθε μία με τον δικό της ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο έναν απόσπαστο κομμάτι από τις προσωπικότητες των ιδιαίτερα προβεβλημένων συζύγων τους. Η σύγκριση μεταξύ των δύο κυριών αναδεικνύει τη μοναδικότητά τους με κοινό παρανομαστή την αγάπη αλλά και την αφοσίωσή τους στην οικογένεια, την καριέρα αλλά και την δημόσια εικόνα εκείνων και φυσικά των συζύγων τους. Να δούμε ποια θα είναι η κυρία Προέδρου.